Και αυτό το νομοσχέδιό σας για το κεφάλαιο είναι, αφού αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τα επόμενα 40 χρόνια, για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και με το βλέμμα στραμμένο στο λεγόμενο ανταποδοτικό κομμάτι της κύριας σύνταξης. Μας το παρουσιάζεται σαν σύγχρονο, αν και αντιγράφει τη δεκαετία του 50 και προβάλλεται ως καινούρια όλα τα χρεοκοπημένα επιχειρήματα για το κεφαλαιοποιητικό σύστημα ασφάλισης. Φυσικά, είναι συνέχεια όλων των ανατροπών στην κοινωνική ασφάλιση από τους νόμους των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνει τη ληστεία των κόπων εκατομμυρίων εργαζομένων και μετατρέπει σε ατομική υπόθεση την ασφάλιση για τους νέους εργαζόμενους. Είναι πρόκληση να προβάλλεται ως θετικό και καινοτόμο το τσογάρισμα των εισφορών των εργαζομένων. Εξάλλου, οι εργαζόμενοι δεν ξεχνάνε πως μεγαθύρια της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο κατέρευσαν οδηγώντας σε απόγνωση χιλιάδες εργαζόμενους. Και πολύ χοντροκομμένα τα ψέματά σας και τα μεγάλα λόγια, προσπαθείτε να παραπλανήσετε, ειδικά για το μέλλον της νεολαίας, όταν τους έχετε καταδικάσει με άλλο νόμο έκτρωμα για τα εργασιακά, πως η προστασία της εργασίας σημαίνει δεκάωρα, εντατικοποίηση και απλήρωτες ώρες δουλειάς, και καλούνται να μάθουν τώρα για την ασφάλισή τους ότι θα είναι επένδυση και ατομικό ρίσκο, αλλά και ότι οι ίδιοι θα χαρακτηρίζονται επενδυτές που θα τζογάρουν σε χρηματιστηριακές λοταρίες τους κόπους μιας ζωής. Όταν η πλειοψηφία των νέων δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με χαμηλούς μισθούς και βρίσκονται κατά χιλιάδες στην ανεργία, η αναλογική σύνταξη ισοδυναμεί κυριολεκτικά με ψίχουλα. Ωστόσο, πρόκειται για ενιαία επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, με την μετατροπή της σε ατομική υπόθεση, σε επένδυση και χρηματοοικονομικό προϊόν, με στόχο την εξασφάλιση εγγυημένων κερδών στους ιδιωτικούς ομίλους που λιμένονται την ασφάλιση. Είναι η εφαρμογή του αντιλαϊκού ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αρχής 15, όπου καταργείται η κρατική υποχρέωση και ευθύνη για κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών παροχών που πλέον εξατομικεύονται και εμπορευματοποιούνται. Στην Ελλάδα καθυστέρησε πολλά χρόνια λόγω μεγάλων εργατικών αγώνων. Στην ουσία όμως, με την εφαρμογή της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν, το δικαίωμα στη σύνταξη μετατρέπεται από συλλογικό κοινωνικό δικαίωμα σε ατομικό. Μάλιστα, η επικουρική ασφάλιση γίνεται υποχρεωτικά εκεί, φορτώνοντας ένα επιπλέον βάρος στην πλάτη αυτοαπασχολούμενων της πόλης και του χωριού, δηλαδή την αγροτιά. Και μια αύξηση της τάξης του 20% στις εισφορές τους θα οδηγήσει σε νέα διόγκωση των χρεών στα ταμεία τους. Όταν ήδη το 91% των εμπόρων βιοτεχνών επαγγελματιών δηλώνουν την κατώτερη εισφορά, σημάδι οικονομικής αδυναμίας και διεξόδων, τώρα αυτούς ακριβώς τους απομιζάται ακόμα πιο πολύ. Η επίκληση από την κυβέρνηση παραδειγμάτων από σκανδιναβικές χώρες, όπου ήδη εφαρμόζονται αυτές οι κατευθύνσεις, επιχειρώντας να πείσει εργαζόμενους ότι θα παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις, διαψεύδεται από τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν οι επίσημες υπηρεσίες αυτών των χωρών, που το τζογάρισμα των επικουρικών συντάξεων σε ιδιωτικούς ομίλους οδήγησε σε απώλειες στο εισόδημά τους, γενίκευσε τις συντάξεις πείνας, συνέβαλε να ζητούν εργασία οι συνταξιούχοι για συμπλήρωμα του εισοδήματός τους. Χαρακτηριστικά στη Δανία,
Εδώ και δεκαετίες έχει διαχωριστεί η σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική. Το αποτέλεσμα είναι και εδώ ότι μόνη εγγύηση είναι η παροχή μιας βασικής σύνταξης φτώχειας και ελεημοσύνης από το κράτος, χρηματοδοτούμενης από τη γενική φορολογία στη βάση των τριών πυλώνων. Οι ασφαλισμένοι επενδυτές στη Δανία έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν όποιον επενδυτικό φορέα επιθυμούν και ταυτόχρονα σε ποια κατηγορία χρηματιστηριακών προϊόντων θα τζογάρουν τις εισφορές τους. Σε προϊόντα χαμηλού, μεσαίου ή υψηλού ρίσκου, χωρίς να γνωρίζουν στο τέλος τι θα πάρουν και αν θα τα πάρουν. Χαρακτηριστικά λένε, ο σημερινός 24χρονος θα συνταξιοδοτηθεί στα 74. Ενώ όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι δεν τα βγάζουν πέρα, εξαθλιώνονται και να ζητούν διάφορα επιδόματα. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 17.000 Δανείοι συνταξιούχοι ζουν κάτω από το όριο φτώχειας, αλλά και πρόσφατα υπολογίζεται ότι οι χρηματιστηριακές αναταραχές του 2020 κόστησαν στους Δανούς συνταξιούχους πάνω από 300 δισεκατομμύρια κορώνες, περίπου 40 δις ευρώ. Συνεπώς, είναι καθαρό ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη ληστεία 80 δισεκατομμυρίων σε βάθος χρόνου που τα παραδίδει στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης και της ιδιωτικής υγείας. Από τις ίδιες λοιπόν τις εξελίξεις αναδεικνύεται η ανάγκη του αιτήματος για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για οικοδόμηση ενιαίου συστήματος που θα περιλαμβάνει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης για πλήρη κρατική εγγύηση και αύξηση συντάξεων που να εξασφαλίζουν το εισόδημα στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Η ασφάλιση είναι δικαίωμα και όχι τζόγος, είναι ταξικό ζήτημα, γι' αυτό δεν χαρίζεται και οι αγώνες θα πρέπει όχι μόνο να καθυστερούν αντιλαϊκές πολιτικές, αλλά να τις ανατρέπουν οριστικά. Γι' αυτό θα κλείσω με το σάλπισμα πάλης από το μεγαλειώδες και αθάνατο έργο του Μίκη σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου «Τη Ρωμιοσύνη, μην την κλαις». Να την πετιέται απ' εξ αρχής και αντρεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό την καπιταλιστική σαπίλα σας με το καμάκι του ήλιου. Και έτσι πρέπει να γίνει.